Πάμε τώρα, κυρίες και κύριοι, να ανοίξουμε τον κύκλο των πολιτικών μας συζητήσεων. Συνδεόμαστε απευθείας με τον Ευρωβουλευτή της Νέας Δημοκρατίας, τον κύριο Γιώργο Κίρτσο. Καλησπέρα, κύριε Κίρτσο. Γεια σας από τις Βρυξέλλες. Τι κάνετε? Καλά, καλά. Έχετε την πρώτη ολομέλεια και θα είναι και κρίσιμη, σωστά? Μαζεύεστε σιγά-σιγά στις Βρυξέλλες οι Ευρωβουλευτές? Μαζεύονται. Οι Βρυξέλλες βέβαια είναι αγνώριστες. Ναι. Το αεροδρόμιο σχεδόν άδειο, οι δρόμοι όλοι με μάσκες. Πάμε για ένα δύσκολο φθινόπωρο και δύσκολο χειμώνα. Και μια που λέμε για μάσκες, θέλω να σας ρωτήσω έτσι και λίγο προβοκατόρικα, γιατί είμαι βέβαιος ότι ενημερώνεστε για το τι συμβαίνει στην Αθήνα. Τα τμήματα δεν τα σπάσατε. Νέα σχολικά συγκροτήματα δεν βρήκατε. Τα σχολεία άνοιξαν και απλώς τα παιδιά έπρεπε να φοράνε μάσκες. Με άλλα λόγια, μια δουλειά είχε να κάνει η κυβέρνηση. Και οι μάσκες είναι λάθος. Είναι αυτό ανεκτό, να το πω έτσι? Αν είναι λάθος οι μάσκες, πρέπει να διορθωθεί αμέσως. Αλλά δεν νομίζω ότι είναι μια δουλειά οι μάσκες. Χρειάζεται μια οργάνωση, μια ενημέρωση. Έχω φίλους που έχουν παιδιά στο σχολείο και παρακολούθησα όλη την προσπάθεια και των εκπαιδευτικών και της τοπικής αυτοδιοίκησης και της κυβέρνησης. Δηλαδή, έτοιμες λύσεις και όλα άψογα δεν υπάρχουν. Έχει προηγηθεί το άνοιγμα των σχολείων στο Ηνωμένο Βασίλειο, στη Γαλλία, στην Ισπανία. Αν παρακολουθήσει κανείς τι γίνεται εκεί, θα δει ανάλογα φαινόμενα, γιατί είναι πρωτόγνωρη η κατάσταση και βλέποντας και κάνοντας. Βέβαια, αν είναι λάθος οι μάσκες, προφανώς σε λίγα 24 ώρα πρέπει να βρουν μια λύση. Τώρα, θα ήθελα να σας ρωτήσω για τα ελληνοτουρκικά, γιατί φαντάζομαι σιγά σιγά και στις Βρυξέλλες θα αρχίσετε να μπαίνετε σε ρυθμό ελληνοτουρκικών. Το κλίμα μετά τους ΜΕΝΤΕΦΤΑ, τη σύνοδο του Νότου, είναι όντως βεβαρημένο για την Τουρκία σε σχέση με το παρελθόν. Αλλά πόσο κοντά μπορούμε να πιστεύουμε ότι είμαστε στις κυρώσεις, κύριε Κίρτσο, κατά τη γνώμη σας? Καταρχήν, οι κυρώσεις δεν είναι ο στόχος μας. Το θέμα είναι να χρησιμοποιείς τις κυρώσεις σαν δύναμη αποτροπής, ώστε η Τουρκία να ανταποκριθεί. Και πρέπει να σας πω ότι αυτή τη στιγμή η Τουρκία υφίσταται φοβερές κυρώσεις με την πολιτική που ακολουθεί ο Ερντογάν. Δεν είναι οι κυρώσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης, είναι οι κυρώσεις των αγορών. Δηλαδή, έχουν ματαιωθεί επενδύσεις όπως της Volkswagen. Υπάρχει φυγή κεφαλαίων και πέφτει η τουρκική λίρα. Είναι στο χαμηλότερο σημείο. Τουρίστες δεν πάτησαν διότι έχει και πανδημία στην Τουρκία. Δηλαδή, υπάρχει έξαρση εδώ και μήνες. Προχθές, νομίζω, οι Moody's τους υποβάθμισαν. Ναι. Δηλαδή, είναι σκουπίδια τα ομόλογα. Επομένως, αυτή η πολιτική που εφαρμόζει ο Ερντογάν έχει ένα τεράστιο οικονομικό κόστος. Δεν ξέρω λοιπόν ποια είναι η λογική του, διότι οποιοδήποτε δημοκρατικός ηγέτης, αν παρακολουθούσε την οικονομία του και το λαό του να πηγαίνουν σε λάθος κατεύθυνση, θα έπαιρνε κάποια διορθωτικά μέτρα. Αυτός όμως φαίνεται να επιμένει. Εν πάση περιπτώσει, για να απαντήσω στο ερώτημά σας, υπάρχει ένας διχασμός στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Υπάρχουν χώρες όπως η Γαλλία, η Αυστρία που είναι έτοιμες για κυρώσεις. Υπάρχουν χώρες όπως η Γερμανία και η Ολλανδία που δεν δείχνουν έτοιμες για κυρώσεις. Ναι. Τώρα τι ακριβώς θα γίνει? Το καλύτερο θα ήταν μια αναδίπλωση της Τουρκίας. Απλώς επειδή είπατε κι εσείς ότι παρά τα όσα υφίσταται, να το πούμε έτσι, η τουρκική οικονομία, προς το παρόν ο Ερντογάν δεν κάνει πίσω. Μήπως αυτό που είπαμε στην αρχή της κουβέντας μας, ότι δηλαδή λέτε δεν είναι ο στόχος οι κυρώσεις, στόχος είναι να τις χρησιμοποιούμε ως εργαλείο. Μήπως δεν λειτουργεί αυτό αποτρεπτικά? Μήπως χρειάζεται με κάποιο τρόπο να πονέσει ο Ερντογάν? Τι να σας πω, η οικονομία του πονάει ήδη. Ο λαός του πονάει ήδη. Αυτό συνεχίζει σε μια επεκτατική πολιτική, ναι, στη Λιβύη, στο Ιράκ, στη Συρία, σε βάρος της Κύπρου, της Ελλάδας. Θα δούμε. Δηλαδή δεν υπάρχουν. Προσπαθούμε τώρα να κάνουμε μια ανάλυση δεσμεύοντας τη σκέψη του Ερντογάν. Δεν γίνονται αυτά τα πράγματα στην πολιτική. Γι' αυτό η κυβέρνηση λειτουργεί, ναι, βάσει όλων των σενάριων και εξοπλιζόμαστε και έχουμε διάθεση για διάλογο και ενισχύουμε τη διπλωματική μας θέση στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Τα κάνουμε όλα.
Επειδή ακριβώς το να μπούμε στο μυαλό του Ερντογάν είναι κομματάκι δύσκολο, προσπαθούμε απλώς πρέπει να κάνει ο Ερντογάν για να προχωρήσει η συζήτηση για τις κυρώσεις στο στάδιο της εφαρμογής τους και να μπουν στην άκρη οι ενστάσεις των χωρών που δεν θέλουν να κόψουν τις γέφυρες με την Τουρκία αυτή τη στιγμή. Ναι. Θα σας πω το εξής, ότι στην Ευρωπαϊκή Ένωση υπάρχει μια μειοψηφία χωρών που θέλει τις κυρώσεις, γιατί θεωρεί την Τουρκία κίνδυνο για την Ευρωπαϊκή Ένωση και για την ειρήνη. Mm-hmm. Υπάρχει μια πλειοψηφία χωρών που θεωρούν τη Ρωσία κίνδυνο για την ειρήνη και την Ευρωπαϊκή Ένωση, κυρίως Πολωνία, δημοκρατίες της Βαλτικής. Επομένως, εάν δεν συμφωνήσουμε στην Ευρωπαϊκή Ένωση ότι και ο Ερντογάν και ο Πούτιν αποτελούν απειλή για τη δημοκρατία, ναι, και ενδεχομένως για την ειρήνη στην περιοχή και δεν τους αντιμετωπίσουμε μαζί, δηλαδή όχι να διαγράψουμε από το χάρτη τόσο σημαντικές χώρες όπως είναι η Ρωσία και η Τουρκία, αλλά να προσπαθήσουμε να επιβάλλουμε κάποιους κανόνες σχετικά καλής συμπεριφοράς. Αν παραμένει λοιπόν διχασμένη η Ευρωπαϊκή Ένωση και οι Βόρειοι φοβούνται τη Ρωσία, οι Νότιοι είναι ενοχλημένοι από την Τουρκία, δεν πρόκειται να συνεννοηθούμε ποτέ. Αυτό θα είναι και το νόημα της παρέμβασης μου αύριο στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, αν μπω στην ουρά, γιατί είμαστε πολλοί ευρωβουλευτές, ναι, και βρω λίγο χρόνο. Mm-hmm. Τώρα, είναι εδώ ο Κλάους Ρέγκλινγκ αυτές τις μέρες. Mm-hmm. Σήμερα έκανε και δηλώσεις ο επικεφαλής του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Σταθερότητας. Είχε συνάντηση με τον κύριο Τσίπρα, αύριο θα έχει συνάντηση και με τον Πρωθυπουργό, τον κύριο Μητσοτάκη. Και από τις δηλώσεις και τις παρεμβάσεις του, αυτό που βγαίνει είναι ότι εντάξει, φέτος μας δικαιολογείται ο δημοσιονομικός εκτροχιασμός. Άντε και του χρόνου θα είναι περίοδος χαλάρωσης. Αλλά είπε, ας πούμε, ότι όσες ελαφρύνσεις εξήγηλε ο Πρωθυπουργός από τη Θεσσαλονίκη πρέπει να έχουν προσωρινό χαρακτήρα. Μήπως κάποιοι στην Ευρώπη ετοιμάζονται για την επόμενη μέρα μετά τον κορονοϊό να επιστρέψουν σε αυτά που ξέραμε πριν, στη δημοσιονομική ορθοδοξία, σε αυτό το περίφημο δόγμα πρέπει να βγαίνουν τα νούμερα κλπ. Κλπ. Πόσο σας ανησυχεί αυτό? Δεν με ανησυχεί, να σας πω γιατί. Διότι αυτή τη στιγμή το ίδιο πρόβλημα με εμάς, ναι, έχει η Γαλλία, έχει η Ιταλία και έχει η Ισπανία. Και θα το έχει βέβαια και το 2021. Αν αφήσουμε πίσω μας την πανδημία και πάνε όλα καλά, δεν θα το έχουμε το 2022 ή θα το, ναι, έχουμε σε μικρότερο βαθμό. Mm-hmm. Όταν λοιπόν η δεύτερη, η τρίτη και η τέταρτη οικονομία της Ευρωζώνης, Γαλλία, Ιταλία και Ισπανία, έχουν τέτοια προβλήματα, αποκλείεται να υπάρξουν αποφάσεις οι οποίες να πηγαίνουν σε μια λογική φέρτε τα λεφτά τώρα ή τα πορτοφόλια κτλ. Άλλωστε, επειδή ξέρω τον κύριο Ρέγκλινγκ, τον επισκέπτομαι στο Λουξεμβούργο σαν μέλος της Επιτροπής Οικονομικών Υποθέσεων που είμαι, ναι, και έχουμε συζητήσεις κάθε δύο χρόνια τέλος πάντων και έρχεται και αυτός στην Επιτροπή τη δική μας κάθε 6 μήνες, πρέπει να σας πω ότι έχει πει ότι αργότερα θα γίνει η προσαρμογή και θα πρέπει να είναι και ευέλικτη η προσαρμογή. Δηλαδή και ακόμα και ο Ρέγκλινγκ που στην προηγούμενη φάση ήταν υπέρ της λεγόμενης δημοσιονομικής ορθοδοξίας, mm-hmm, τώρα καταλαβαίνει ότι οι κανόνες του παιχνιδιού είναι εντελώς διαφορετικοί. Άλλωστε και η Γερμανία, γιατί ο Ρέγκλινγκ Γερμανός είναι, mm-hmm, έχει σπάσει ρεκόρ στην αύξηση των δημοσίων δαπανών. Μπορεί βέβαια να μην έχει πρόβλημα χρέους η Γερμανία ή πρόβλημα δημοσιονομικού ελλείμματος, mm-hmm, αλλά έχει αλλάξει η λογική. Δεν περιορίζει δημόσιες δαπάνες, αυξάνει και μάλιστα θεαματικά. Όσο ήπια και ευέλικτη να είναι, μιλάμε για προσαρμογή όμως. Θέλω λοιπόν να σας ρωτήσω, επειδή προφανώς κάπως θα πρέπει να καλυφθούν τα ελλείμματα για να μην ξαναζήσουμε τα ίδια που ζήσαμε το 10 και το 11, αν είστε σε θέση να αποκλείσετε ότι θα υπάρξουν δυσάρεστα μέτρα για αυτό που λέμε συνήθι υποζύγια για κάποιους οι οποίοι θα πρέπει να σηκώσουν το βάρος για να εξαφανιστούν αυτά τα ελλείμματα. Δεν ξέρω, μισθή στο δημόσιο, συντάξεις, όλα αυτά τα οποία έχουμε συνηθίσει να συνδέονται με τη δημοσιονομική κατάσταση της χώρας. Καταλαβαίνω τώρα, γιατί και εγώ δημοσιογράφος είμαι, καταλαβαίνω ότι θέλετε να φύγετε μπροστά από τις εξελίξεις, αλλά θα έλεγα να πάμε βήμα-βήμα. Mm-hmm. Αυτή τη στιγμή έχουμε την πανδημία. Ναι. Η πανδημία είναι μαζί μας και από ό,τι φαίνεται θα μείνει μαζί μας. Οι εκτιμήσεις του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας, mm-hmm, είναι ότι πάμε για κλιμάκωση. Ναι. Επομένως, το βασικό μας πρόβλημα είναι
πώς θα βγούμε από την κρίση αφήνοντας πίσω μας την πανδημία. Γιατί αν δεν φύγει η πανδημία από τον ορίζοντα, ξέρω και εγώ, από την καθημερινή μας ζωή, τότε δεν μπορούμε να οργανώσουμε καν την ανάκαμψη της οικονομίας. Ναι. Δεν θα έρθουν ξανά τουρίστες, δεν θα μπορούμε να λειτουργήσουμε. Το Ισραήλ κάνει γενικό lockdown, δηλαδή μια αναπτυγμένη οικονομία, η οποία πήγαινε μάλιστα πολύ καλά. Το Ισραήλ πήγαινε πολύ καλά, σαν και εμάς, στην αρχή. Δηλαδή, και περιμέναμε τουρίστες από το Ισραήλ το καλοκαίρι, επειδή είχε πολύ καλές επιδόσεις στη μάχη της πανδημίας. Επομένως, η ανησυχία μας σε αυτή τη φάση πρέπει να είναι η πανδημία, η αντιμετώπιση της και πώς τελικά θα την αφήσουμε πίσω, γιατί κανείς δεν ξέρει τι ακριβώς θα γίνει. Από εκεί και πέρα, τι θα γίνει ας πούμε, στα τέλη του 2021, μπορώ να σας κάνω μία πρόγνωση ότι κάποιο σημάζεμα δημοσιονομικό θα υπάρξει, αλλά θα είναι ήπιο, διότι είναι τόσες... ποια είναι η διαφορά με το 2010, ότι τότε ήμασταν σε μία ομάδα προβληματικών χωρών, αδύναμη κρίκη της Ευρωζώνης, ενώ τώρα χτυπιούνται όλες οι οικονομίες της Ευρωζώνης, ιδιαίτερα σκληρά, για παράδειγμα, η Γαλλία που είναι η νούμερο 2 οικονομία. Επομένως, δεν είμαστε αποκλεισμένοι σε μία αγωνία και επειδή και είναι χαρακτηριστικό ότι οι αγορές θεωρούν ότι θα τα καταφέρουμε, μπορεί και να κάνουν λάθος, αλλά προς το παρόν θεωρούν ότι θα τα καταφέρουμε, γι' αυτό και δανειζόμαστε σε ιστορικά χαμηλά επιτόκια. Επομένως, θα σας έλεγα να δούμε πώς θα ξεμπερδέψουμε με την πανδημία που κανείς δεν ξέρει τι ακριβώς θα γίνει. Και εδώ και θα είμαστε να τα ξαναπούμε, αυτό μου λέτε. Όχι. Θα πάμε στο επόμενο στάδιο, το οποίο θα σας λέω ότι θα είναι διαφορετικό από το προηγούμενο. Δεν λέω ότι θα είναι εύκολο, αλλά θα είναι διαφορετικό. Και η σκέψη μας σε αυτή τη φάση δεν πρέπει να είναι τι θα γίνει με τους δημόσιους υπάλληλους ή τι θα γίνει με τους συνταξιούχους, γιατί η κυβέρνηση τους έχει καλύψει. Η σκέψη μας πρέπει να είναι τι θα γίνουν άνθρωποι στον ιδιωτικό τομέα, τι γίνονται αυτή τη στιγμή που μιλάμε, διότι για παράδειγμα αυτοί στον τουρισμό που δεν δούλεψαν και χρωστάνε και πρέπει να πληρώσουν κτλ. Θα περάσουν μαύρο φθινόπωρο και μαύρο χειμώνα και μιλάμε για εκατοντάδες χιλιάδες οικογένειες. Άρα παλιά είχαμε τη λιτότητα που έπληται και τον ιδιωτικό τομέα βέβαια, αλλά κυρίως τον δημόσιο, γιατί πρέπει να ψαλιδιστούν οι δημόσιες δαπάνες. Τώρα έχουμε μια μεγάλη πτώση της οικονομίας, ρεκόρ στο δεύτερο τρίμηνο, η οποία χτυπάει αλίπητα επαγγελματίες, μικρομεσαίους, δηλαδή αυτοί που δεν είναι υπό την προστασία του δημοσίου, την εγγύηση του δημοσίου, όπως είναι οι δημόσιοι υπάλληλοι και οι συνταξιούχοι. Μάλιστα. Είναι διαφορετική η κρίση με διαφορετικά θύματα, θα έλεγα. Κύριε Κίρτσο, σας ευχαριστώ θερμά για την κουβέντα που είχαμε. Εγώ ευχαριστώ. Καλή συνέχεια. Καλό βράδυ.